Όμως έχουμε τον κύριο Καραγιάννη εδώ στον αέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρουμε ότι έχει βεβαρημένο πρόγραμμα. Κλέβουμε λίγα λεπτά για να μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Λοιπόν, μας είχατε προειδεάσει την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχαμε μιλήσει. Πρέπει να πω ότι είναι θετικό το ότι πολλά μεγάλα site ενημερωτικά έχουν αναδημοσιεύσει αυτή την είδηση. Θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε το χρονικό αυτής της επικοινωνίας και τι πραγματικά θα συμβεί το επόμενο, το προσεχές διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ήταν μια. Μπορεί να ξεκίνησα εγώ με ένα email προσωπικό, αλλά ήταν μια ομαδική δουλειά της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, του κύριου Βουλευτή, του κύριου Παρασκευά, του κύριου 41 που έχουμε την πλειοψηφία, οι οποίοι ήταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις και μαζί αποφασίζαμε κιόλας και το πώς θα πορευτούμε. Είμαι γιατρός, όπως γνωρίζετε, στο νοσοκομείο και πονάω το νοσοκομείο. Έχουμε δει το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για το νοσοκομείο, πόσο ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που αναγκάζονται να επισκεφτούν το νοσοκομείο στη Λευκάδα. Ψάχναμε έναν τρόπο με τον οποίο θα βρεθεί μια ευέλικτη χρηματοδότηση, προκειμένου να συνεισφέρουμε και εμείς με τον τρόπο μας μέσω του Ιατρικού Συλλόγου, μέσω της υστεροφημίας που μπορεί να έχει και το κύρος ένας ιατρικός σύλλογος, όμως να γίνει κάτι γρήγορα, κάτι άμεσα. Στην ουσία τι θέλαμε, να βρούμε εργατικό δυναμικό. Είδαμε ότι οι κύριες ελλείψεις που δεν δουλεύει το νοσοκομείο και δεν μπορεί να δουλέψει είναι ελλείψεις που είναι πανελλαδικά και οφείλεται ως επιτοπλίστων στην απουσία των ειδικευόμενων γιατρών. Όλοι οι ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου έχουν φύγει, δεν έχουμε κανέναν. 5 θέσεις στη χειρουργική και 7 στην παθολογική, 12 θέσεις είναι κενές. Και όταν δεν υπάρχουν στρατιώτες σε ένα πόλεμο, δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο. Αυτό δεν προβλέπεται από την νομοθεσία να προσλάβουμε ή να επαναπροσλάβουμε γιατρούς assistants στην Ελλάδα. Ναι. Ενώ σε όλο τον κόσμο, από εμάς παράδειγμα, φύγανε 2 ειδικευόμενοι γιατροί, πήγαν Ελβετία, με υψηλούς μισθούς βέβαια, με προϋπηρεσία ενός έτους. Ναι. Τους παίρνουν και δουλεύουν. Έτοιμος. Εντάξει. Οπότε μέσα από κάποιες κοινές συναντήσεις κοινωνικές που είχα και βρέθηκα και με εκπροσώπους του κ. Ριμπολόβλεφ, κάναμε μια κουβέντα όσον αφορά τη λειτουργία και του νοσοκομείου. Ενδιαφερθήκαν και ρωτήσαν, γιατί και στο παρελθόν έχουν ενδιαφερθεί και έχουν αποδείξει την αγάπη τους για το νοσοκομείο. Αν θυμάστε, έχουν χαρίσει και το ασθενοφόρο πριν 1,5-2 χρόνια περίπου. Και πέρσι, με την ευκαιρία του εορτασμού των γενεθλίων της κόρης του κ. Ριμπολόβλεφ, είχαμε μια υγειονομική συνεργασία με τους προσκεκλημένους που είχαν μέσα στο Σκορπιό και νοσηλεύσαμε και θεραπεύσαμε και άτομα και του πολύ στενού περιβάλλοντος του κ. Ριμπολόβλεφ. Και νομίζω ότι το συμφέρει, επειδή πλέον έρχεται εδώ κάθε καλοκαίρι, θέλει να γνωρίζει ότι σε έκτακτες ανάγκες θα υπάρχει ένα στελεχωμένο νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί κιόλας και στα βασικά, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Μα δεν ξέρω, ίσως είχε ακουστεί λίγο στο παρελθόν, μέσα στη διάρκεια του έτους ο ίδιος επισκέφθηκε το νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξέταση. Ναι, ναι. Δηλαδή ο ίδιος το χρειάστηκε κάποια στιγμή και εξυπηρετήθηκε και άμεσα σχετικά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει δει δηλαδή από κοντά και τις κτηριακές εγκαταστάσεις τα πάντα. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι κατάλαβαν απόλυτα το τι πρόβλημα έχουμε, πώς μπορούμε να δουλέψουμε και ήταν πάρα πολύ θετικοί στο email που τους κάναμε όταν ξεκίνησαν πλέον οι επίσημες διεργασίες, γιατί παρασκηνιακά οι συζητήσεις μας κρατήσανε ένα μήνα περίπου. Έτσι. Όταν φτάσαμε δηλαδή ότι είναι εντάξει, εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε, έχουμε τη διάθεση και ξεκίνησαν οι επίσημες επιστολές των email για να έχω και εγώ τα αποδεικτικά στοιχεία. Είχαμε βγάλει και έναν προϋπολογισμό τουλάχιστον για 2 με 3 γιατρούς σε βαθμό γενικής ιατρικής ή ειδικευόμενος που μπορούμε να πάρουμε. Και στην πορεία ψάξαμε να βρούμε και το νομικό πλαίσιο σαν ιατρικός σύλλογος μέσω του βουλευτή του κ. Γρηγόρη, που θα μπορούσαμε νομιμότατα αυτοί οι γιατροί να προσφερθούν στο νοσοκομείο. Το οποίο υφίσταται, κύριε Καραγιάννη, γιατί εγώ μιλώντας με τον βουλευτή μου είπε ότι αντίστοιχα και διάφορα νοσοκομεία στο Αιγαίο έχουν χρησιμοποιήσει. Θα μας πείτε βεβαίως τη φόρμουλα, γιατί έχει ενδιαφέρον, επειδή έχει υπάρξει μια κριτική, και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, να μας εξηγήσετε πώς αυτοί οι γιατροί θα προσληφθούν και μάλιστα πώς θα είναι η διαδικασία. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποια χρήματα θα δοθούν στον ιατρικό σύλλογο. Πώς θα γίνει η διαδικασία των προσλήψεων? Θα σας πω ότι υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία που έχει γίνει στο Αιγαίο σε αγροτικά ιατρία τα οποία ήταν άγωνα και δεν πήγαν γιατροί και υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση, έτσι λέγεται η διαδικασία, μεταξύ της υγειονομικής περιφέρειας που ανήκει το νοσοκομείο και της... Και κάποιον ΜΚΟ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ήταν γιατροί του κόσμου, γιατροί του κόσμου. Στην Τήλο γιατρό και τα λοιπά. Εδώ είναι ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος στην ουσία τι θα κάνει ο ιατρικός σύλλογος, βάζει μπροστά τη φερεγγιότητά του και θα διαχειριστεί ότι αυτά τα χρήματα που είναι μία δωρεά ενός ανθρώπου
Η δωρεά αυτή δεν προέρχεται από το προσωπικό τους λογαριασμό, να διευκρινίσω, και όχι από επιχειρήσεις. Από τον προσωπικό τους, λέτε. Μάλιστα. Είναι από το προσωπικό Κατερίνα και Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι συνεργάτες για τέτοιες φιλανθρωπικές πράξεις, ότι αυτή η δωρεά θα φτάσει στον τελικό της αποδέκτη. Ο τελικός αποδέκτης είναι η πρόσληψη και η υπηρεσία γιατρών στο νοσοκομείο Λευκάδος. Επειδή στο αρχικό email συζητούσαμε για μια κοστολόγηση δύο γιατρών που θα προσληφθούν μέσω του Ιατρικού Συλλόγου και θα δοθούν στο νοσοκομείο, mm-hmm. την πορεία, μαθαίνοντας ποια είναι, ήταν και για μας κάτι πρωτόγνωρο αυτό, ξεκίνησαμε να κολυμπάμε σε βαθιά νερά, mm-hmm. Μαθαίνοντας μέσω της υγειονομικής περιφέρειας, και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που μας έδωσαν, μπορούμε με δύο τρόπους να τους προσλάβουμε. Το ένα, το άμεσο, είναι με μπλοκ παροχής υπηρεσιών προς το νοσοκομείο. Δηλαδή, βρίσκουμε εμείς τους γιατρούς που χρειάζεται το νοσοκομείο, πληρώνουν αυτό το λογαριασμό και αποδίδουν μπλοκ παροχής υπηρεσιών σαν ελευθεροεπαγγελματίες στο νοσοκομείο την απόδειξη. Mm-hmm. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι εμείς βγάλαμε μία απόφαση μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου ότι έχουμε αυτή την αποδοχή, ότι έχουμε αυτή τη δωρεά που προέρχεται από το Ίδρυμα Ριμπολόβλεφ προς το νοσοκομείο με διαχειριστές εμάς. Και το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της υγειονομικής περιφέρειας ιατρών από όλη τη υγειονομική περιφέρεια της έκτης ΥΠΕ για μετάταξη από την Καλαμάτα μέχρι την Ήπειρο πάνω. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση το νοσοκομείο λέει ότι εγώ έχω κενές θέσεις, έχω μεγάλη ανάγκη, ζητάω από την ΥΠΕ να προκηρύξει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα ζητάμε δύο γενικούς γιατρούς και έναν παθολόγο με μία απόσπαση για 6 μήνες και πρημοδοτούμε αυτούς τους γιατρούς από τα χρήματα αυτής της δωρεάς, mm-hmm. προκειμένου να μην έχουν θέμα σύντησης, στέγασης και διαβίωσης, να μην σκεφτούν ότι ερχόμενοι εδώ θα είναι σε περιττά έξοδα. Λύστε μου λίγο μια απορία. Κύριε Καραγιάννη, υπάρχει, αν προσληφθούν οι γιατροί με μπλοκάκι, όπως λέτε, υπάρχει μια κριτική, την οποία διάβασα σήμερα, ότι ουσιαστικά μπαίνουν οι ιδιώτες σε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτή την κριτική? Κοιτάξτε, οι γιατροί που. Μα γι' αυτό εμείς προκρίναμε, mm-hmm. Το σκέλος που η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω της υγειονομικής περιφέρειας. Μάλιστα. Παρόλο και το μπλοκάκι είναι νόμιμο, έτσι, νομιμότατο. Βεβαίως. Όμως το 90% των χρημάτων που υπολογίσαμε θα γίνουν μέσω της υγειονομικής περιφέρειας με πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη υγειονομική περιφέρεια. Να είναι όλα μέσα. Δηλαδή, οι γιατροί θα υπηρετούν στο ΕΣΥ και η υγειονομική περιφέρεια θα κρίνει από τις προτάσεις, από τις προσκλήσεις που θα υπάρχουν και την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ποιους γιατρούς θα φέρει. Άρα λοιπόν, για να το πω απλά, αυτοί οι γιατροί που μπορεί να υπηρετούν στο ΕΣΥ θα έρχονται, απλά ο ιατρικός σύλλογος που θα διαχειρίζεται Λευκάδος αυτό το ποσό θα τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο οικονομικό για να ανταποκριθούν για αυτούς τους 6 με 8 μήνες που θα μείνουν. Ακριβώς αυτό. Εμείς θα διαχειριστούμε μέσω του νοσοκομείου αυτό και θα δούμε με ποιο τρόπο ακριβώς θα πληρωθεί. Αυτό δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγιάννη. Αυτό βεβαίως σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα. Έχετε εσείς ένα πλάνο, δηλαδή θα το προλάβουμε το καλοκαίρι, θεωρείτε, ώστε να τονωθεί και το νοσοκομείο? Κύριε Κουνιάκη, εμείς τη Δευτέρα, το πολύ Τρίτη, από τη μεριά μας θα είμαστε έτοιμοι να σταλθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην υγειονομική περιφέρεια. Μάλιστα. Ήδη δηλαδή τη Δευτέρα-Τρίτη θα έχει καθαρογραφεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε χτες το βράδυ. Θα δοθεί στο νοσοκομείο και επισυναπτώμενα τα απαραίτητα email, έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία θα σταλθούν στην ΥΠΕ για να προκηρύξει ΥΠΕ την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος που αφορά το οικονομικό του 10%-15% που απομένει, όπου αυτό θα ενδιαφερθούμε να προσλάβουμε. Ήδη υπάρχει προσφορά από συναδέρφους οι οποίοι είναι συνάδελφοι άνεργοι, mm-hmm. είναι σε αναμονή ειδικότητας, είναι από τους λεγόμενους ιατρούς οι οποίοι έχουν κάνει το πρώτο μα ειδικότητας και περιμένουν το κυρίως ή περιμένουν να πάνε αγροτικό και ψάχνουν για μεροκάματο, για δουλειά. Μάλιστα. Και συνήθως βρίσκουν σε τίποτα κατασκηνώσεις, σε τίποτα τουριστοϊατρία. Υπάρχει και εκδήλωση ενδιαφέροντος και μπορούμε άμεσα, δηλαδή ακόμα και την άλλη εβδομάδα, τέλος άλλη εβδομάδα, να φέρουμε δύο ειδικευόμενους γιατρούς στο νοσοκομείο. Και να καλυφθούν και οι μισθοί τους με αυτό το ποσό, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Από αυτό το ποσό θα καλυφθούν οι μισθοί τους. Mm-hmm. Μιλάμε για μόνο μισθούς, δεν μιλάμε για εφημερίες, μιλάμε για πρωινή εργασία. Λίγο να προσπαθήσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, mm-hmm. να mm-hmm. λειτουργήσει στοιχειοδός η παθολογική κλινική και να υπάρχει και να υπάρχει γιατροί υποδοχής
στα εξωτερικά ιατρία επίγοντα. Άρα λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, συνοψίζοντας, γιατί εσείς είστε τώρα εδώ πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και μας ενημερώνετε και σας ευχαριστούμε, υπάρχει νομική φόρμουλα από τη στιγμή που ο Ιατρικός Σύλλογος θα διαχειριστεί αυτό το ποσό, το οποίο θα το δώσω ο κύριος Τζομπολόβλεφ. Εσείς θα ακολουθήσετε τη διαδικασία. Η ΕΚΤ είπε θα επιλέξει τους γιατρούς όπου θα πάρουν την απόσπαση για να τονώσουν το νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι μια προσπάθεια, νομίζω, να τονωθεί, έστω και αν ο κύριος Τζομπολόβλεφ δείχνει με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως, την αγάπη του για το νησί. Γιατί ξέρετε κάτι, υπήρξε τώρα και μάλιστα θα το συνδέσουν κάποιοι με το γεγονός ότι δόθηκαν κάποια μέτρα φύλαξης στο νησί και υπήρξε και μια αντίδραση και από το εργατικό κέντρο Λευκάδας Βόνητας. Θέλοντας, αισθάνεστε για παράδειγμα ότι ο κύριος Μπορλόβεφ ζήτησε στο αντάλλαγμα κάτι για να δώσει αυτά τα χρήματα? Δεν ζήτησε τίποτα, έτσι δεν είναι? Όχι, βέβαια. Καταρχήν, η πρώτη προσέγγιση είχε γίνει σε κάποιες κοινές συναντήσεις που είχαμε σε κάποιες εκδηλώσεις με εκπροσώπους του κύριου Τζομπολόβλεφ. Τυχαία βρεθήκαμε εκεί και βρέθηκα κι εγώ. Ναι. Και είχε γίνει προς τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Δεν υπήρχε... Εγώ προσωπικά δεν είχα κάποια γνώση θεμάτων που αφορούσαν τα ύδατα της περιοχής του Σκορπιού. Σωστό. Δεν είχε εφαρμοστεί, δηλαδή, θέλετε να πείτε. Ναι, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Ούτε και ασχολούμαι με αυτά για να μπορώ να γνωρίζω. Αν είχα ενημερωθεί μέσα από τα ΣΕΤ, θα είχα διαβάσει κάποια από αυτά που γραφτήκαν εκ των υστέρων. Ο κύριος Τζομπολόβλεφ, και όταν χάρισε και το ασθενοφόρο, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο θέμα με τα νερά του Σκορπιού. Σωστό. Και άλλο που έχει κάνει. Δηλαδή, έχει δείξει ότι ο άνθρωπος ζει ένα τμήμα της ζωής του εδώ πλέον κοντά μας. Έχει χρειαστεί το νοσοκομείο, έχει έρθει σε επαφή μαζί μας. Σας είπα ότι και άτομα και ο ίδιος και το ευρύτερο χώρο του και του στενού συγγενικού περιβάλλον έχουν επισκεφθεί και έχουν πάρει από τις υπηρεσίες μας και έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και προέρχεται, και από όσο γνωρίζω, και ο ίδιος από ιατρική οικογένεια, γιατρός. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είναι σημαντική εξέλιξη, κακά τα ψέματα, κύριε Καραγιάννη, αυτή, διότι τα προβλήματα είναι οξυμένα. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι αυτή η συνεισφορά είναι σημαντική. Από την άλλη, όμως, γίνεται μια προσπάθεια. Είναι τουριστικό μέρος η Λευκάδα. Όλοι θέλουμε να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Από εκεί και πέρα, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λειτουργεί η παθολογική κλινική. Εσείς το είπατε χθες. Νομίζω ότι υπάρχουν τώρα γιατροί για να ανοίξει η παθολογική κλινική. Και δεν ξέρω αν έχετε κάποιο νέο πάνω σε αυτό να μας πείτε. Δεν έχει έρθει και μια καρδιολόγος, δεν υπάρχουν ειδικοί για να λειτουργήσει η παθολογική κλινική επιτέλους? Ναι, κοίταξε, το νέο που μπορώ να σας πω, αλλά δεν μπορώ να τα πω και επίσημα, γιατί δεν προλαβαίνω ούτε είναι ο σκοπός μου να τρέχω συνέχεια στο γραφείο του διοικητή. Σωστό. Ούτε μπορώ να ενημερώνω για τα πάντα. Γνωρίζω ότι σήμερα θα ερχόταν με απόσπαση, με μετακίνηση, μάλλον μετάταξη για τρεις μήνες καρδιολόγος από την Πρέβεζα. Όμως χθες το βράδυ έμαθα ότι ο έτερος των παθολόγων, ο κύριος Κοτσάφτης, φεύγει με διορισμό για τους φιλιάτες. Μάλιστα. Σε κάνει τελευταία του εφημερία. Οπότε λοιπόν μένει μόνο πλέον ο κύριος 41. Δε? Μάλιστα. Τα προβλήματα είναι συνέχεια. Είναι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Για περισσότερα αυτά, βέβαια, μπορείτε να κάνετε μια συνέντευξη στο διοικητή του. Τον προσπαθούμε να τον βρούμε, αλλά και ο άνθρωπος τρέχει. Δεν έχουμε καταφέρει να τον εντοπίσουμε ακόμα, να μας απαντήσει. Θα θέλουμε να τον βρείτε και να σας απαντήσει. Εγώ γνωρίζω συγκεκριμένα πράγματα και προσπαθούμε. Βεβαίως. Με τη συνεργασία εργασία και με τον κύριο 41 τώρα και με τους υπόλοιπους γιατρούς παθολογικής κλινικής που ανήκουν στο παθολογικό τομέα, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσουμε. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Είμαστε εδώ πάντα για να μας ενημερώνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.